Το κουδούνι θα χτυπήσει και φαίνεται πως όλα είναι έτοιμα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία του νομού, όπως διαβεβαιώνει και ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Ζαγναφέρης. Το μόνο πρόβλημα αντιμετωπίζεται μερικώ σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς ο διαγωνισμός είναι άγωνος. Οι διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες. Είχαν αρχίσει πολύ πριν από τον άλλο μήνα, αλλά και ακόμα τελειώνουμε όπου να είναι αυτές τις μέρες. Θα σας πω αναφορά, θα αρχίσουμε από τα λύκεια. Στα λύκεια δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ήδη από αύριο θα μετακινηθούν με δελτία, με μαθητικά δελτία και είναι όλα οκ. Okay. Κάποιο τμήμα των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία και αυτά είναι με δελτία, θα μετακινηθούν κανονικά. Ο διαγωνισμός για την υπόλοιπη πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι άγωνος. Το νόμος μας δίνει το δικαίωμα να πάμε σε διαπραγμάτευση. Ζητήσαμε την έγκριση από την Αθήνα, η οποία σήμερα αύριο μας είπε να προχωρήσουμε. Η διαπραγμάτευση αυτή θα διαρκέσει 2-3 μέρες. Μετά είναι στο θέμα να φέρουν κοινική επιστολή να υπογραφεί η σύμβαση. Σε αυτό το διάστημα, το οποίο δεν πιστεύω να είναι παραπάνω μια εβδομάδα, θα γίνει επιδότηση γονέων. Όσα δρομολόγια γίνουν με έξοδο των γονέων θα πάρουν τα αντίστοιχα χρήματα. Τα ειδικά σχολεία δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, επειδή είναι ευαίσθητο θέμα και τα ταξί αύριο θα είναι στην ώρα τους και στον τόπο που παίρνουν τα παιδιά. Άρα και δεν ήμασταν πολύ ευαίσθητοι και θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε. Η σύμβαση του ταξί για τα υπόλοιπα παιδιά έχει γίνει, ο διαγωνισμός έχουν ακηρυχθεί μειοδότες. Αύριο θα περάσουμε από την Οικονομική Επιτροπή και αυτό ξέρετε, η Οικονομική Επιτροπή εκλέχθηκε την Κυριακή. Το επισπεύσαμε όσο μπορούσαμε συμμετομμάτων και αύριο θα περάσει και από τα ταξί η σύμβασή του στην Οικονομική Επιτροπή, ώστε Δευτέρα την να υπογράψουμε. Και γι' αυτό το διήμερο, τριήμερο, θα δοθεί αντίστοιχη επιδότηση έστω για 2-3 μέρες. Αλλά πιστεύω μέχρι Δευτέρα να έχουμε τελειώσει με τα ταξί. Γι' αυτό πιστεύω δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Τώρα, επειδή είναι πρώτες μέρες, πρώτες εβδομάδες, αν είναι κάποια επιμέρους προβλήματα προκύψουν, αυτό λογικό είναι, εδώ είμαστε να τα επιλύσουμε. Όσον αφορά την ορεινή περιοχή, και εκεί έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες ώστε όλα να κυλήσουν ορθά, αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών. Δεν διαχωρίσαμε την ορεινή περιοχή. Είναι τόσο στα λύκεια, τόσο στην πρωτοβάθμια και στα λύκεια, είναι σε αυτά που σας είπα, το δουλεύουμε συνολικά το θέμα. Και στην οργή και στην παιδινή. Δεν κάναμε κανένα διαχωρισμό μεταξύ ορεινής και παιδινής περιοχής. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τα χρήματα, ουσιαστικά χρήματα που περιμένει το ΚΤΕΛ ή το ταξί? Δώστε μου λίγο κάποιες πληροφορίες και γι' αυτό. Από όσο έχω πληροφορηθεί, υπάρχει κάποια, όπως ξέρετε, κάποια καθυστέρηση, αλλά από ό,τι μου είναι το τελευταίο χρόνο περισσότερο ευχαριστημένοι είναι ότι παλαιότερα ετών καθυστερούσαν. Υπάρχει μια καθυστέρηση 2-3 μηνών, το οποίο είναι μέσα στα λογικά πλαίσια των συναλλαγών δημοσίου και ιδιωτών. Ας ελπίσουμε στη νέα σχολική χρονιά να μην προκύψουν σημαντικά προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών και βέβαια το ζητούμενο είναι τα χρήματα προς τους οδηγούς να καταβάλλονται χωρίς πολύμηνη καθυστέρηση, γεγονός που οδηγούσε τους ίδιους σε διακοπή των δρομολογίων.